μετά τις 8. Κοιτάξτε πού θα πάμε τώρα. Πού ήταν χθες ο Κωστίδης? Ρε τον τυχερό, μα τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Μανώλη, με σένα. Καλημέρα κιόλας. Μανώλη, καλή σου μέρα. Δεν σταματάς πουθενά. Συνέχεια σε ένα πλοίο ή σε ένα αεροπλάνο. Ναι, εντάξει, τώρα ξέρετε, πάω στα Πριγκυπώνησα, στη Κάλκη και στην Πρίγκυπο. Θα πάω να πληρώσω φόρους για το σπίτι που έχουμε εκεί. Δεν πας για καλό λόγο. Τους... Ναι. Α, μάλιστα. Δημοτικούς φόρους. Δεν, δηλαδή, δεν πάω δεν για καλό. Δεν πας για καλό, δεν πας για καλό. Όντως. Πηγαίνα... Τώρα που είπες φόρους, οι φόροι στην Τουρκία έχουν καμιά σχέση με τους δικούς μας? Κοίταξε, στα κινητά τηλέφωνα και όλα αυτά και ζημεζή είναι πολύ ακριβή χώρα, αλλά στα, δεν έχουν έμφυα. Έχεις δημοτικούς φόρους που τους πληρώνεις κατευθείαν. Στο Δήμο, και το καράβι τώρα ξεκινά για το νησί. Δεν και λίγο να μην έχεις έμφυα πάντως. Τι λες τώρα? Όχι, εδώ έμφυα δεν υπάρχει. Και αυτό που λέει με τους Δήμους είναι σημαντικό, γιατί είναι ανταποδοτικοί οι φόροι. Πάνε κατευθείαν στο Δήμο. Ναι, πάει στο Δήμο. Δεν τα παίρνει το κράτος για να τα δώσει στο Δήμο που δεν τα δίνει συνήθως. Δεν τα δίνει ποτέ, ακριβώς. Άρα και δεν πληρώνεις το φόρο μέσω της ΔΕΗ. Πληρώνεις, και εδώ η ΔΕΗ είναι ιδιωτική, δηλαδή δεν υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες διανομής και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά όλα έγιναν μετά το 2001 και 2004, εκεί όταν είχε το Δουνουτού, όλα τελείωσαν εδώ. Όλα ιδιωτικοποιήθηκαν. Και οι φόροι πάνε ή κατευθείαν στο Δήμο. Η Τουρκία έχει κάνει μεταρρυθμίσεις, τελευταία έχουμε μείνει. Κοίταξε, αυτό είχε γίνει τότε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που σου το είχε επιβάλει και ο Ερντογάν. Δεν ξέρω πώς ξαναμπεί τώρα, Μανώλη. Δεν ξέρω. Μετά τις εκλογές εννοείς. Λένε κάποιοι κάτι, οι φήμες ακούω. Αυτό το σενάριο πράγματι ακούγεται στο εξωτερικό. Και κάτι για capital controls ακούω στην Τουρκία. Γιατί έχουμε εκλογές, όπως καταλαβαίνετε εδώ. Όμως βλέποντας την πορεία του ευρώ και του δολαρίου και της οικονομίας, βλέπω πολλά άδεια καταστήματα σε πλούσιες περιοχές. Διότι ζητούν υπερβολικά ενίκια και δεν νοικιάζονται. Κάτι μου θυμίζει όμως. Βλέπεις κάτι σημάδια. Μάλιστα. Μένεις όπως είσαι, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά σε σένα, σε λίγο στο στούντιο μαζί μας. Έτσι τον βλέπεις τον Μανώλη. Και ο πτέραρχος Θανάσης Παπα-Νικολάου για να συζητήσουμε και για τα λοιπόν με τον Μανώλη Κωστίδη. Να, λες να έφτασε. Μπλό. Όχι, δεν έφτασε λογικά ακόμη. Για να ξεκινήσουμε, Μανώλη. Μένει, απομένει ένα μήνα και λίγο. Και βλέπουμε και πίσω καταπληκτική εικόνα, Μανώλη. Λες και κάνεις, ρε παιδί μου, τουριστικό ρεπορτάζ. Σαν τον Ευτύχη Μπλέτσα έχεις γίνει. Happy traveling. Α, μπράβο. Τι να σου πω, τώρα ο φίλος μου ο Χρήστος ο Ζομπινίκος, θαλασσόλικος, είναι από τυχή, αυτός που μου στέλνει μηνύματα, καλές θάλασσες. Τώρα έρχονται μηνύματα από τους γιώτες, καταλαβαίνεις. Και βλέπω και την Αγία Σοφιά πίσω, Μανώλη, καλά βλέπουμε. Ακριβώς, βλέπεις την Αγία Σοφιά. Η Αγία Ειρήνη δίπλα της, ακριβώς. Είναι η παλιά Κωνσταντινούπολη. Εντάξει. Τι να πει κανείς, μία φορά πάρε μας μαζί, εσύ Μανώλη, έτσι είναι για ασύγκριτη. Αλλαγή. Τι? Μία φορά λέω να μας πάρει μαζί του για αλλαγή. Ναι ρε Μανώλη, καλά σου λέει. Πού είμαστε εμείς εδώ στο στούντιο? Να πάμε κι εμείς για ρεπορτάζ εκεί, γιατί μόνο εσύ δηλαδή. Και να στείλω κάτι εσύ εδώ μέσα. Με το καλό να έρθετε και θα έρθετε. Και τώρα το καράβι πηγαίνει στην ασιατική πλευρά, στη Χαλκιδόνα. Ναι. Δηλαδή πάει Χαλκιδόνα και από εκεί πάει σαν Πριγκυπώνησα. Πρώτη Αντιγόνη. Πόση ώρα κάνετε μέχρι Πριγκυπώνησα? Αυτό το καράβι τώρα έτσι όπως πάει θα κάνει μία μισή ώρα. Α, είναι το αργό αυτό. Δεν περνάει απ' όλα. Έρχεσαι εδώ, πίνεις το τσαγάκι σου με την ησυχία σου. Έχεις και εφημερίδες, διαβάζεις εφημερίδες. Ναι, ναι, βέβαια. Ησυχία, ωραία. Εντάξει, είναι άλλος κόσμος. Καλός είναι ο καιρός, γλυκός από ό,τι φαίνεται. Έβρεξε και λίγο? Όχι ακόμα. Σε καμιά δύο ώρες θα αρχίσει να βρέχει. Αρχίσει, λες. Τι λέει λοιπόν ο τύπος? Για πες μας λίγο πριν τις εκλογές. Βεβαίως. Να ξεκινήσω με τον τύπο πρώτα απ' όλα. Μα είναι όπως το πες. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο συλλαλητήριο σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή Καινή Καπή, για την Παλαιστίνη. Για την Παλαιστίνη. Ακριβώς. Μάλιστα. Απέναντι στην Ισραήλ. Κυβερνητικό δηλαδή. Συλλατήριο θα είναι και ο πρόεδρος, όπως βλέπετε τη φωτογραφία πάντα εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάλι τη Χουριέτ που λέει στην ημέρα Ιεροσολύμων στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Μεγάλο συλλαλητήριο θα γίνει. Ξέρεις, αντί να μιλήσουμε για την οικονομία και να κάνουμε προεκλογικές υποσχέσεις, είναι πολύ καλό να μιλάμε για την Παλαιστίνη. Βέβαια, για από προσανατολισμό. Όμως. Η εφημερίδα Σωσδού είχε ένα ωραίο θέμα, πάλι για την Παλαιστίνη, αλλά έχει σημασία. Τι λέει? Είναι αντιπολιτευόμενη και με έναν έξυπνο τρόπο λέει ότι εφαρμόζουμε στους Παλαιστινίους, εφαρμόζουμε τη βίζα, αλλά στους Ισραηλινούς, οι Ισραηλοί έρχονται χωρίς βίζα. Α, εντάξει, μάλιστα. Καταλαβαίνεις. Άλλο ναι, στα λόγια, βέβαια. Και άλλο στην πράξη η πολιτική. Όμως να σας δείξουμε το ψηφοδέλτιο ήθελα, γιατί ετοιμάστηκε το ψηφοδέλτιο και υπάρχουν πια οι φωτογραφίες. Για πρώτη φορά θα βγουν οι φωτογραφίες των υποψηφίων. Κάποτε είχαμε τα κόμματα, τα λογότυπα των κομμάτων.
Τώρα η φωτογραφία αν πάνω. Την εικόνα είναι, ναι. Είναι 56,3 εκατομμύρια ψηφοφόρτα ψηφίσουν αυτές τις εκλογές. Μάλιστα. Και θα σφραγίσουν σε μια από αυτές τις φωτογραφίες, κάτω από τις φωτογραφίες. Mm-hmm. Αυτό ευνοεί τον Τούρκο Πρόεδρο, διότι είναι η πιο γνωστή φυσιογνωμία ανάμεσά του. Και όταν το βλέπεις από το πρωί ως το βράδυ στις τηλεοράσεις, καταλαβαίνεις κυρίως οι ηλικιωμένοι κόσμος, πάνε να ψηφίσουν ακριβώς. Mm-hmm. Όμως θα ψηφίσουν 56,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Προσέξτε, ψηφοφόροι. Έτσι, 80 εκατομμύρια είναι Τουρκία. Βεβαίως, 3 εκατομμύρια Τούρκοι του εξωτερικού. Στο εξωτερικό θα ψηφίσουν 3 εκατομμύρια. Άρα μιλάμε για 5,5 εκατομμύρια Τούρκους που ζουν στο εξωτερικό. Μάλιστα. Σε 60 χώρες, 123 αντιπροσωπείες. Mm-hmm. Δηλαδή, σε 60 χώρες θα στηθούν κάλπες για τις προεδρικές εκλογές της 24ης Ιουνίου. Οι οποίες όμως θα κλείσουν νωρίτερα. Και όπως μας έχει πει πολλές φορές, Μανώλη, οι Τούρκοι του εξωτερικού τις περισσότερες φορές κρίνουν και το αποτέλεσμα. Ναι, γιατί ανεβάζουν το ποσοστό του Τούρκου Προέδρου. Μια μισή μονάδα περίπου. Μια μισή μονάδα. Όταν ζεις στο εξωτερικό, δεν ξέρεις τι ακριβώς γίνεται στη χώρα. Έτσι δεν είναι οι δημοσκόποι. Και μένεις σε μια παλιά εικόνα και συνεχίζεις να ψηφίζεις. Ευνοείται, λες, η ηγεσία. Μάλιστα. Ξέρεις, τον ισχυρό άντρα που είναι η εικόνα που δίνουν συνήθως οι δημοσκόποι. Εξάλλου και ο ίδιος έχει κάνει περιοδίες, έχει δώσει βάρος στους μετανάστες. Δεν τους έχει αφήσει, άσχετα αν δεν μπόρεσε να μιλήσει παντού. Τώρα είναι η καλύτερη προεκλογική περίοδος. Γιατί το λέω, διότι είναι η νηστεία του Ραμαζανιού και κάθε βράδυ στο ιφτάρ, δηλαδή στο φαγητό που δίνουν μόλις δύσει ο ήλιος, κάθε βράδυ ο πρόεδρος θα μιλά. Κάθε βράδυ όλη την πολιτική θα μιλούν θρησκευτική θρησκεία. Οπότε θα τον βλέπει περισσότερος κόσμος. Κάθε βράδυ είναι. Ναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι, όμως οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα γίνει και ένα άνοιγμα στους Κούρδους. Και πρώτα απ' όλα θα σας πω το λόγο από την κυβέρνηση. Ο σύμβουλος του Ερντογάν, ο Ινούρτσε, είπε ότι μπορεί να γίνει μια νέα προσπάθεια επίλυσης του Κουρδικού μετά τις εκλογές. Άρα δίνουμε κάτι στους Κούρδους. Και οι πληροφορίες μου λένε ότι θα γίνουν προσπάθειες για την αποφυλάκηση του ηγέτη των Κουρδών, του Σελαντίν Ντεμιρτάς. Τι σημαίνει αυτό, γιατί τα λέω αυτά. Διότι τα κουκιά μάλλον δεν βγαίνουν και προσπαθούν να πάρουν η κυβέρνηση κάποιες ψήφους από τους Κούρδους. Με κάθε μια τρόπο. Δύο μονάδες είναι αρκετές. Mm-hmm. Τις εκλογές αυτές θα τις κρίνουν οι Κούρδοι. Mm-hmm. Θα το θυμάστε. Επομένως, λες, αν είναι έτσι αποχή, όμως σημαίνει ότι είναι οριακά τα πράγματα. Για να κριθεί, για να κριθεί το αποτέλεσμα του Κούρδου. Το ψηφοδέλτιο βλέπετε. Τώρα είναι δύσκολο σε τόσα άτομα να πάρει το 51%. Αν το καταφέρει ο Τούρκος Πρόεδρος από τον πρώτο γύρο, πραγματικά θα είναι μεγάλη συγχαρητήρια. Νομίζω μπορεί να πάμε και στο δεύτερο γύρο. Αυτό θα το δούμε. Όμως η αντιπολή, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει 51% με 6-7 υποψηφίους, θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Νομίζω η γραμμή μου έχει πέσει, να το ξέρετε. Όχι, εμείς ακούμε κανονικά. Μπορεί να μου μιλήσετε, δεν ξέρω. Εμείς ακούμε, δεν ξέρω αν μας ακούς. Επίσης ο Τούρκος Πρόεδρος μιλάει για νέα ιδρυτική. Μίλα εσύ, Μανώλη. Εμείς σε ακούμε έτσι κι αλλιώς. Ακούμε τον Μανώλη Κωστίδη. Συνέχισε, Μανώλη, σε ακούμε εμείς. Εντάξει, τώρα λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα τώρα, γιατί μάλλον είναι σε κάποιο σημείο προφανώς δύσκολο και από ό,τι φαίνεται. Δεν πειράζει, ούτως ή άλλως θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση. Είναι πολύ σημαντικό πάντως το κλίμα που δημιουργείται λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, γιατί επηρεάζουν και εμάς όλα αυτά. Και κυρίως, Μαρία, τι γίνεται με το στράτευμα. Γιατί εκεί φαίνεται ότι συνεχίζονται οι εκαθαρίσεις. Θα μας τα πει ο Μανώλης. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το κλίμα που επικρατεί. Έλα, Μανώλη, μας ακούς τώρα. Πολύ καλά. Ωραία. Πάνω στο καράβι, ωραία. Καταλαβαίνετε. Εντάξει, ναι, λογικό είναι. Για πάμε λοιπόν, για να συνεχίσουμε, Μανώλη, και να πούμε και το τι γίνεται στο στρατό. Συνεχίζονται από ό,τι έχουμε καταλάβει οι εκαθαρίσεις εκεί, έτσι. Καμώς, τρεις μέρες είχαμε στο πολεμικό ναυτικό. Ναι. Τώρα, στην πολεμική αεροπορία, 101 συλλήψεις ανάμεσά τους και ταξίαρχοι και σμήναρχοι. Όλοι αυτοί κατηγορούνται για σχέση με το δέντρο και σχέση με το ταξικό βήμα. Πάντα το πρόστιμο αυτό είναι, ότι είναι εγκυλονιστές. Έτσι κατηγορούνται. Κάποια στιγμή, δηλαδή, τα συμμαχία έρχεται, απομακρύνονται από το στράτευμα και το έμπειρο προσωπικό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων δεν υπάρχει πια. Αυτό καταλαβαίνεις. Λογικό. Έχει εκφραστεί, Μανώλη, και κάποιος φόβος πραξικοπήματος πριν τις εκλογές. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Νομίζω. Κοίταξε. Όχι, εδώ δεν έχω επιδιαφήμα, αλλά σε αυτή τη χώρα ποτέ δεν ξέρει τίποτα. Αλλά νομίζω είναι δύσκολο να πω από εδώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο ή δεν θα γίνει, αλίμονο. Αλλά εγώ δεν βλέπω ένα τέτοιο κλίμα και δεν είναι εφικτό από τη στιγμή που έχουν διαλυθεί
Εφικτό μπορεί να είναι ως φόβητρο, λέω, να διακινείται αυτή η πληροφορία. Όχι ως πράξη, ως πραγματικότητα. Όχι, υπάρχουν όταν συλλαμβάνονται 100 άνθρωποι από την τουρκική πολεμική αεροπορία. Καταλαβαίνετε ότι φοβούνται ότι κάποια στιγμή μπορούν να κάνουν κάτι που δεν περίμενε κανείς. Ακριβώς. Όπως έγιναν πριν από 2 χρόνια. Όμως, σε μια συνολική εικόνα, έχουν συλληφθεί περίπου 55.000 άνθρωποι από την απόπειρα πραξικοπήματος και μετά. Δηλαδή, έχουν περάσει και 2 χρόνια και συνεχίζονται ακόμα οι συλλήψεις. Άρα, υπάρχουν φόβοι ότι ακόμα υπάρχουν συλλελιστές μέσα στο δημόσιο, μέσα στο στρατό. Και αυτός ο φόβος συνεχίζεται. Εμείς αυτή τη στιγμή φτάνουμε στη Χαλκιδόνα, στην ασιατική πλευρά. Το καράβι θα αράξει. Καταλαβαίνετε ότι αν κοπεί πάλι η γραμμή. Να πούμε μια τελευταία κουβέντα, Μανώλη, για την οικονομία, όπως το είπαμε και νωρίτερα. Να δούμε σε ποιο σημείο βρίσκεται, γιατί ακούμε πάρα πολλά. Διηγνούνται πολλές πληροφορίες ακόμα και για ενδεχόμενο προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Capital Controls και επιβολή Capital Controls. Πόσο, τι βάση έχουν όλα αυτά και πώς περνάνε στην κοινωνία. Κοίταξε, καταρχάς, στην κοινωνία με όποιον και να μιλήσεις, αυτό είναι ένα βασικό θέμα, σου μιλάνε αυτή τη στιγμή για πολιτική βέβαια, αλλά και η οικονομία, κυρίως η ισοτιμία δολαρίου και ευρώ. Εμείς θα έχουμε ξεχάσει αυτό με το ευρώ. Όταν, όταν αλλάζει η ισοτιμία, τι ζεις, ότι αυξάνεται η βενζίνη, αυξάνονται όλες οι τιμές των εισαγόμενων προϊόντων. Η Ελλάδα ακρίβει, να το έχουμε υπόψη μας στον τουρισμό. Όσοι είναι στα παράλια, στα νησιά και στην Αλεξανδρούπολη, κάθε κύριε Σταγωγία που έρχονται Τούρκοι τουρίστες, όλοι μου λένε ότι ακριβήνατε. Ακριβήναμε. Δεν αφήσαμε τις τιμές. Πληρώνω σε τουρκικές διαιρές το ευρώ, υποτιμήθηκε κατά 30% σε ένα χρόνο. Άρα ακριβήναμε για τους Τούρκους κατά 30%. Θα έχουμε μια μικρή μείωση στον τουρισμό από την Τουρκία. Μόνο η βίζα τους κοστίζει 50-60 ευρώ. 3-4 άτομα να έρθουν, 240 ευρώ μόνο η βίζα. Όλα αυτά και το τουρκικές έχουν αυξηθεί. Θα έχουμε επιπτώσεις από αυτήν την άποψη. Μάλιστα. Όμως υπάρχουν, μην έρθει ακόμα να δείτε λίγο τη Χαλκιδόνα. Μένουμε. Ναι, βέβαια. Ακόμα στον αέρα, αν γίνεται κύριε Κοντόπουλε. Ναι, ναι. Λοιπόν, από την άλλη όμως πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν αφήνει να αυξηθούν τα επιτόκια από την Κεντρική Τράπεζα, η οποία ζητά να αυξηθεί για να σταματήσει η αύξηση του πληθωρισμού. Ο τρόπος που τρέχει η οικονομία τόσο με γοργούς ρυθμούς, αλλά όχι με υγιείς ρυθμούς. Ο Τούρκος Πρόεδρος αντιστέκεται, λέει δεν το δέχομαι, μέχρι τις εκλογές δεν θα γίνω παρεμβάσεις. Αυτό είναι το επικίνδυνο που λες τώρα, Μανώλη, ότι αν στην οικονομία τα πράγματα δεν πάνε καλά και δεν πάνε, είναι φανερό, το δείχνουν όλοι οι δείχτες και οι αναλύσεις που διαβάζουμε παντού. Αυτό φοβάμαι μήπως ο Τούρκος Πρόεδρος πάει να το ισορροπήσει με την πολιτική και κυρίως με τις προκλήσεις και σε βάρος της χώρας μας. Κοίταξε, ναι, όμως αυτή την περίοδο, αν παρατηρήσουμε, έχουν σταματήσει. Δηλαδή, άσχετο το τι θα διαβάσουμε κάπου δεξιά και αριστερά, δεν θα διαρρέσουν. Αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο επικρατεί ηρεμία σε σχέση με το παρελθόν. Με το προηγούμενο διάστημα. Μία τελευταία ερώτηση, Μανώλη. Σε σχέση με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, έχουμε κάτι νεότερο? Είδαμε τις επισκέψεις το τελευταίο διάστημα, τις δύο επισκέψεις που είχαμε στις φυλακές της Αδριανούπολης. Σε σχέση με τη σύνταξη του κατηγορητηρίου, έχουμε κανένα νέο? Σε λίγες ημέρες οι δικηγόροι θα καταθέσουν νέο αίτημα, αναμένεται να καταθέσουν νέο αίτημα αποφυλάκησής τους, το οποίο σε βάση των δεδομένων που έχω μέχρι στιγμή δεν έχει αλλάξει κάτι για να αποφυλακιστούν, όμως θα το δούμε αυτό. Από την άλλη το κατηγορητήριο θεωρώ ότι θα καθυστερήσει. Θα καθυστερήσει. Ωραίες εικόνες μας δείχνει σήμερα, Μανώλη, πραγματικά σε ζηλεύουμε. Ο πιο τυχερός δημοσιογράφος από τη στιγμή, ο Μανώλης Κωστίδης. Τι να συζητάμε τώρα. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη. Χες και ένα τσάι για μας, Μανώλη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάει να πληρώσει και τους φόρους του. Εντάξει, δεν είναι καλό βέβαια το νέο αυτό. Σήμερα δεν είναι τόσο τυχερός. Γεια σου, Μανώλη. Καλή συνέχεια. Ελάτε τώρα να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας. Ο αντιπτέραρχος Αθανάσιος Παπα-Νικολάου. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπα-Νικολάου. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους κυρίους τηλεθεατές. Και ο κύριος Ντόκο, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΒ. Καλώς ήρθατε, κύριε Ντόκο. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Παπα-Νικολάου, από όσα συζητήσαμε τώρα με τον Μανώλη Κωστίδη. Βλέπουμε τον Ερντογάν να προχωρά όλο το τελευταίο διάστημα σε μαζικές καθαρίσεις στην πολεμική αεροπορία, κυρίως τις τελευταίες ημέρες. Και το ερώτημα είναι γιατί δείχνει τόσο εχθρική διάθεση προς τους αεροπόρους του. Φοβάται κάτι, εκτιμάται? Νομίζω ότι δεν είναι το πρόβλημα του μόνο η αεροπορία, είναι όλες οι ένοπλες δυνάμεις. Διότι από εκεί πράγματι φοβάται ότι κάτι μπορεί να γίνει. Εξάλλου και το 2016 εκεί εστράφει. Το έχει στο μυαλό του, λέτε αυτό? Πάντα το φοβάται. Είναι ο κίνδυνος που υπάρχει στην Τουρκία και το έχει ο Ερντογάν, προέρχεται από τις ένοπλες δυνάμεις. Διότι την εξουσία όλα τα προηγούμενα χρόνια την είχαν ουσιαστικά οι στρατιωτικοί και την έχασαν. Πολλοί από αυτούς είναι στις φυλακές.
να λάβουμε υπόψη ότι μόνο μέχρι εκτές 360 πιλότοι των F-16 είχαν φύγει και είναι στις φυλακές και σήμερα από ό,τι ακούμε άλλοι 101, δεν ξέρουμε τώρα πόσοι από αυτούς είναι υπτάμενοι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας στην πολεμική αεροπορία της Τουρκίας. Εμάς μας συμφέρει που διώχνει τους καλούς παλιούς του, ας το πούμε, αεροπόρους ή είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι? Σαφώς μας συμφέρει, διότι ένας πιλότος μαχητικού αεροσκάφου για να είναι σε, να είναι σε ικανότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, θέλει τουλάχιστον εκπαίδευση 2 ετών. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους αντικαταστήσει. Είχε κάνει μια προσπάθεια. Αυξάνεται όμως και ο κίνδυνος ατυχήματος, θα πει κάποιος. Σαφώς. Με τον τρόπο που γίνονται. Να κάνουμε με άπειρους ουσιαστικά. Σαφώς. Αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη μας οι δικοί μας αεροπόροι και το έχουν υπόψη και τους δίνονται οδηγίες για την αντιμετώπιση. Και μήπως αυτό δημιουργεί όμως πεδία πρόκλησης σε άλλους χώρους? Το βλέπουμε κυρίως να εξελίσσεται αυτό στο θαλάσσιο χώρο, στο Αιγαίο. Δεν αποκλείεται να είναι και αυτό μία αιτία που στρέφονται προς άλλους χώρους, επειδή δεν υπάρχει σχετική εμπειρία στον αέρα. Mm-hmm. Βέβαια, ο Ερντογάν μας έχει συνηθίσει να είναι απρόβλεπτος και να μην ξέρουμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Εσείς τι βλέπετε τώρα από την αρχή, μέσα στην προεκλογική περίοδο, μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση ή μετά από αυτή κυρίως όταν πιέσει η οικονομία, που και εκεί θα είναι ένα δύσκολο περιβάλλον? Μέσα στην περίοδο την προεκλογική δεν πρόκειται να ξεφύγει. Να ξέρετε ότι ο Ερντογάν ελέγχει τη στράτοχωροφυλακή, ελέγχει τις μυστικές υπηρεσίες. Αυτή η κίνησή του να συλλάβει τους 100 σίγουρα με κάτι έχει σχέση, κάτι mm-hmm. που γίνεται. Δεν θα το επέτρεπε ποτέ. Οι εξελίξεις στην Τουρκία θα έρθουν μετά τις εκλογές. Δεν θα είναι εύκολες οι εκλογές για τον Ερντογάν από ό,τι συζητάνε. Στο δεύτερο γύρο ενδεχομένως. Σκοπός του, εδώ πρέπει να το αναφέρουμε γιατί αναφέρθηκε, ότι είναι να μην μπει το Κουρδικό κόμμα στη Βουλή. Αυτός είναι μια συμφωνία άτυπη, θα έλεγα, μεταξύ των άλλων υποψηφίων και αντιπάλων. Εάν κατορθώσουν να το κάνουν αυτό, θα είναι μια μεγάλη νίκη. Mm-hmm. Γι' αυτό κάνουν και αυτά τα ανοίγματα, όχι μόνο ο Ερντογάν, και η αντιπολίτευση κάνει τα ανοίγματα με τον... Να δούμε, ο Ιντζέ πήγε και επισκέφτηκε τον Κούρδο ηγέτη στη φυλακή. Mm-hmm. Σαν ένα άνοιγμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Μα για εδώ παίζεται και από φυλάκισή του, όπως ακούσατε πριν, τον συνάδελφό μας. Και αυτό λοιπόν είναι στο σχεδιασμό αυτό. Στην προσπάθεια να μην μπει το Κουρδικό κόμμα, να μην πάει στο 10%, να μπει στη Βουλή. Mm-hmm. Ώστε να κερδίσει με άνεση ο Ερντογάν. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, κύριε Ντόκο, βλέπουμε έναν Ερντογάν, ο οποίος έχει εκπεφρασμένες επισήμως πολύ συγκεκριμένες θέσεις, που περιλαμβάνουν βεβαίως την αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, αλλά και τον επαναπροσδιορισμό της εθνικής κυριαρχίας για συγκεκριμένα νησιά, τουλάχιστον στο Αιγαίο. Αυτές είναι θέσεις που εκτιμάται ότι ο Ερντογάν θα επιμείνει και μέχρι πότε? Να προσθέσω μόνο στα όσα σωστά είπε ο κύριος Πτέρυγος, ότι με την αεροπορία υπάρχει ένα ψυχολογικό στοιχείο. Κινδύνευσε, ή έτσι θεωρεί ο Ερντογάν, η ζωή του από τη δράση αεροπορίας, η οποία βομβάρδισε και το κοινοβούλιο. Άρα υπάρχει ένα στοιχείο, αν θέλετε, προσωπικής ενόχλησης και αντεκδίκησης. Και επιπλέον και στην αεροπορία και στο πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας η διείσδυση και ο έλεγχος του ΑΚΕΠ όλα αυτά τα χρόνια ήταν συγκριτικά μικρότερος από ότι στο στρατό ξηράς. Άρα αισθάνεται ότι από εκεί κινδυνεύει λίγο περισσότερο από ότι από το μεγάλο κομμάτι που είναι ο στρατός ξηράς. Τώρα, ο κ. Ερντογάν έχει μιλήσει για τη Λοζάνη. Νομίζω ότι καταρχήν μίλησε για τη Λοζάνη ως αντίδραση σε αυτά που φοβάται ότι μπορεί να γίνουν στα ανατολικά σύνορα της Τουρκίας. Ανησυχεί ότι εκεί μπορεί να αλλάξουν τα σύνορα. Άρα λέει ότι εάν ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, η Λοζάνη έχει καταρρεύσει και εγώ θα κινηθώ όπου το επιβάλλω τα συμφέροντά μου. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα επιμείνει σε αυτό, εκτός αν τον υποχρεώσουν να εξελίξει τα ανατολικά του σύνορα. Mm. Όσον αφορά τα νησιά, τις γκρίζες ζώνες, εδώ επίσης αντέδρασε σε μια πολύ ανεύθυνη στάση της τουρκικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Η οποία, ένα ζήτημα το οποίο συζητείται παλαιότερα σε διπλωματικά κανάλια, το έφερε στη δημόσια συζήτηση. Και αντέδρασε σε αυτό. Και φοβάμαι ότι έχει δίκιο ο κύριος Πτέρυγος, δεν θα πρέπει να ανησυχούμε τόσο πολύ, όσο μπορεί να προβλέψει κανείς τον Ερντογάν, βέβαια. Μέσα στην περίοδο, εκτός αν πιεστεί πολύ από την αντιπολίτευση και αναγκαστεί να απαντήσει. Το θέμα της οικονομίας δεν σας ανησυχεί, κύριε Ντόκο, γιατί μετά τις εκλογές θα φανεί η κατάσταση στην οικονομία και θα αναγκαστεί να πάρει μέτρα ο πρόεδρος Ερντογάν. Όλες οι αναλύσεις τουλάχιστον αυτό λένε. Και είδαμε και τα σενάρια για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για capital controls κλπ. Αυτή η κατάσταση μήπως εξωθήσει τον πρόεδρο Ερντογάν σε πιο έντονες κινήσεις προς το Αιγαίο? Αυτή είναι μια μεγάλη ανησυχία, γιατί πράγματι δεν προλαβαίνει να εκδηλωθεί η κρίση μέχρι τις εκλογές.
Και γι' αυτό τις επέσπευσε, γιατί δεν θέλει να πάει σε εκλογές υπό το βάρος οικονομικής κρίσης. Αλλά υπάρχουν και οι πραγματικές αδυναμίες της τουρκικής οικονομίας. Πολλοί εκτιμούν ότι αυτά χρησιμοποιούνται και από δυνάμεις εκτός Τουρκίας για να αποδυναμώσει τον Ερντογάν. Και αναφέρονται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα η κρίση θα γίνει έντονη. Και πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ο πειρασμός να εξωτερικεύσουμε μια κρίση για να προσανατολίσουμε τον κόσμο. Mm-hmm. Και βεβαίως δυστυχώς η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι συγκριτικά πιο εύκολοι στόχοι για τέτοιου είδους κλιμάκωση εκτός τουρκικών συνόρων. Mm-hmm. Τώρα κύριε Παπανικολάου, βλέπουμε σε σχέση με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς ότι επιβεβαιώνονται οι χειρότεροι φόβοι τουλάχιστον που είχαμε το πρώτο διάστημα. Εκτιμάτε ότι θα συνεχίσει ο Τούρκος πρόεδρος να τους χρησιμοποιεί τους δύο και να μην έχουμε ούτε κατηγορητήριο ούτε κάποιο πλάνο για το πότε θα απελευθερωθούν? Η σύλληψη των δύο Ελλήνων, ενώ υπήρχε μια κατάσταση δεδομένη όλα αυτά τα χρόνια αντιμετώπισης σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των διοικητών, δηλώνει από μόνη της ότι χρειάζεται τους δύο στρατιωτικούς να τους χρησιμοποιήσει κάπου. Πότε θα τους χρησιμοποιήσει και γιατί, δεν είναι γνωστό. Από εκεί και πέρα μπορούμε να λέμε ό,τι θέλει ο καθένας μας και να... εικασίες. Εάν εξυπηρετεί να κάνει κάποια ανταλλαγή, θα το κάνει. Εάν εξυπηρετεί να δείξει κάποια καλή θέληση, και αυτό ανταλλαγή είναι για τον Ερντογάν μελλοντικά. Είναι βέβαιο ότι σε αυτή τη φάση δεν βλέπω εγώ προσωπικά κάποιο λόγο που ο Ερντογάν θα μπορούσε να απελευθερώσει τους Έλληνες. Η αναβάθμιση που έχουμε κάνει εμείς στο θέμα αυτό και το βλέπουμε συνέχεια να τον εβάζουμε καθημερινώς, βοηθάει ή όχι στην υπόθεση? Βοηθάει πάρα πολύ, διότι αφενός ανεβάζει το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων των δικών μας, των μελών των ενόπλων δυνάμεων, που δείχνει ότι δεν παρατάμε τους στρατιωτικούς μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, σε διεθνές επίπεδο κρατάμε το θέμα αυτό πάντα επίκαιρο και δείχνουμε ότι δεν το έχουμε ξεχάσει και για μας είναι ένα σοβαρό θέμα και θα πρέπει κάποια στιγμή η Τουρκία να το αντιμετωπίσει στη βάση που πρέπει να το αντιμετωπίσει. Εδώ βλέπουμε δηλώσεις και του πρέσβη του Αμερικανού για το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιληφθεί του θέματος. Νομίζω ότι είναι σωστές αυτές οι κινήσεις. Εγώ το λέω σε άλλη βάση. Μήπως με όλα αυτά η Τουρκία θεωρεί ότι κατέχει ένα τεράστιο όπλο? Για να είναι τόση φασαρία γύρω από αυτά τα δύο πρόσωπα, μήπως ανεβάζει και την ισχύ του όπλου του. Με αυτή την έννοια το λέω. Η Τουρκία έχει δοκιμαστεί σε αυτό. Το έχει κάνει και στους Αμερικάνους, το έχει κάνει και στους Γερμανούς, το έχει κάνει και σε Ολλανδούς, το έχει κάνει παντού. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλό το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζει ότι έχει ένα δυνατό όπλο. Όμως εμείς δεν θα πρέπει να δείξουμε ότι παρατάμε τον κόσμο μας. Φανταστείτε αντίστοιχα αν ήταν ένα μέλος των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Μπορείτε να το φανταστείτε τι θα είχε γίνει. Ενδεχομένως να είχε γίνει και κάποια επιχείρηση. Επομένως λέτε ότι σωστά κινείται και η πολιτική πλευρά. Κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σωστά και το κρατάει επίκαιρο. Και οι επισκέψεις που έχουμε εκεί και με τον κύριο Βούτση και με άλλους πολιτικούς, τον κύριο Κεφαλογιάννη κλπ. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, κύριε Ντόκο, λειτουργούν πιεστικά στην πραγματικότητα και στην ουσία για τον Ερντογάν? Φοβάμαι πως όχι. Ο κ. Ερντογάν έχει ανοίξει πολύ μεγάλα μέτωπα. Έχει ακούσει και δικαίως σε πολλές περιπτώσεις πολύ σοβαρότερες κατηγορίες από τη διεθνή κοινότητα. Και νομίζω ότι, για να το πω πολύ απλά, δεν υδρώνεται αυτή του. Ο κ. Ερντογάν καταλαβαίνει από πίεση. Εάν υπάρχει τρόπος να τα ασκηθεί πίεση, εάν καταλάβει ότι μία επιλογή του έχει κόστος μεγαλύτερο από το όποιο όφελος, τότε θα κινηθεί, θα αλλάξει στάση. Φοβάμαι ότι. Έχει τρόπο η Ελλάδα να τον πιέσει σήμερα τον Ερντογάν? Είναι περιορισμένο ουσιαστικό. Κάτι περισσότερο από αυτό που έχει γίνει ήδη. Αυτό θα κάνει ήδη η διεθνοποίηση του ζητήματος σε μια πραγματικότητα. Εντάξει, αλλά δεν μασάει. Να το πούμε όπως είπατε και εσείς, δεν ιδρώνεται αυτή του. Ναι. Το καταλαβαίνω. Εδώ ολόκληρη η Αμερική τον πίεζε. Βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ και έκανε δήλωση για τον Μπάστορα. Ο ίδιος ο πρόεδρος, όχι δημοσιεύματα και συζητήσεις. Τίποτα. Να θυμίσω ότι και ο τουρκογερμανός δημοσιογράφος απελευθερώθηκε, εικάζουμε εμείς, στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης, μιας συναλλαγής όπως που έγινε με τη Γερμανία. Και ο τουρκογερμανός ναι, το ίδιο. Ναι, κάτι το οποίο εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε. Νομίζω μα ότι γι' αυτό έχει βάλει θα βοηθούσε πολύ αν με κάποιο τρόπο μπορέσουν να φύγουν οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί από την Ελλάδα, έτσι ώστε να βγει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, να φύγουν σε άλλη χώρα. Να φύγει το πρόβλημα από πάνω μας. Ναι. Τότε δεν θα μπορεί να περιμένει μια ανταλλαγή που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Αλλά ενδεχομένως στο δικό του μυαλό να θεωρεί ότι με κάποιο τρόπο μπορεί αυτό να γίνει. Αυτό αν θα κρυφθεί τώρα, μέση, το Μάιο βέβαια. Είναι πολύ, δηλαδή είναι άμεσο αυτό που συζητάμε και λέτε ότι θα επηρεάσει και το τι θα γίνει με τους δύο. Σε συνδυασμό και με τις εκλογές, αν τα πράγματα πάνε όπως τα περιμένει ο Ερντογάν, του φεύγει το άγχος και η εκλογική πίεση, ενδεχομένως με πάρα πολλά ερωτηματικά και βεβαιότητες, να είναι πιο εύκολο να επιληθεί το ζήτημα στους μήνες που θα έρθουν μετά τις εκλογές. Κύριε Παπανικολάου, τι λέτε, κάναμε λάθη σε αυτήν την ιστορία?
Τα λάθη πρέπει να έγιναν στην αρχή. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Κάποια στιγμή η ιστορία θα το γράψει. Στην πορεία νομίζω ότι διδαχτήκαμε και προσπαθήσαμε να φέρουμε τα πράγματα σε σωστή βάση. Αυτά που έχουν γίνει... Είδαμε και ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ πίεσε για το θέμα αυτό. Γιατί είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Τούρκο ομολογό του. Και τα μάλιστα λένε όλες οι πληροφορίες ότι είχαν πάντα ένα καλό κλίμα, μια καλή χημεία αυτοί οι δύο άντρες ανώτατοι αξιωματικοί. Αλλά χάλασε η δουλειά με τους δύο Έλληνες αξιωματικούς, δηλαδή το κλίμα μεταξύ τους. Αντιλαμβάνεστε ότι την εξουσία στην Τουρκία, την πλήρη εξουσία την έχει ο Ερντογάν. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα του αρχηγού ενόπλων δυνάμεων σε αυτή τη φάση να αποφασίσει για ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει καθαρή άποψη και το χειρίζεται ο ίδιος. Τώρα πια όχι, έχει περάσει στην πολιτική το θέμα. Ακριβώς. Η πολιτική ηγεσία έχει τελειώσει, ξεφύγει από τους στρατιωτικούς. Στην πρώτη-δεύτερη μέρα θα μπορούσε να έχει γίνει σε επίπεδο των διοικητών εκεί των μονάδων, όπως τόσα χρόνια γίνεται. Από τη στιγμή που ξέφυγε και έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν νομίζω ότι μπορούν οι αρχηγοί να κάνουν κάτι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη.